Ξεκινώντας, θα θέλαμε καταρχάς να καταγγείλουμε την παρουσία μέχρι και τώρα των αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Αυτό ακριβώς είναι ενδεικτικό της πολιτικής που εχθρεύεται τους φοιτητές, που μας λογαριάζει σαν εγκληματίες, που θέλει να εμπεδώσει την τρομοκρατία, της πολιτικής που κρατάει τις σχολές μας κλειστές και τους φοιτητές ιατρικής εκτός των κλινικών τους, αν θέλετε, εδώ και ένα χρόνο. Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χτες στο ΑΠΙΘΙΤΑ νομίζω ότι προκαλούν αποτροπιασμό σε κάθε δημοκρατικό άνθρωπο. Είδαμε την επέμβαση πάνωπλων αστυνομικών δυνάμεων, δεκάδων αστυνομικών, ώστε να έρθουν να χτυπήσουν την κατάληψη της Βρετανίας, η οποία έχει αποφασίσει ότι θα λήξει εκείνη τη μέρα. Κατόπιν είδαμε να χτυπιούνται συνδικαλιστές, να αποκλείονται οι φοιτητές από να έρθουν στο πανεπιστήμιο να δουν τέλος πάντων με τα ίδια τους τα μάτια με την κατάσταση να διαμαρτυρηθούν. Είδαμε να γίνεται κατάληψη από τις αστυνομικές δυνάμεις στις ίδιες τις σχολές μας. Φοιτητές να παρεμποδίζονται να πάνε να μεταβούν στο ΑΧΕΠΑ όπου είχαν και μαθήματα. Άλλοι φοιτητές τέλος πάντων να εγκλωβίζονται εδώ μέσα και να τους επιτίθεται η αστυνομία. Όμως η απάντηση δόθηκε. Η απάντηση δόθηκε από το μαζικό φοιτητικό συλλαλητήριο που καλέστηκε με 5.000 και πλέον φοιτητές να κατεβαίνουν στον δρόμο, να καταδικάζουν την καταστολή. Η απάντηση δόθηκε με τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν τρομοκρατήθηκαν, οι οποίοι δεν έσκυψαν το κεφάλι. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας μας έχει συνέχεια. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί, θα μείνει στα χαρτιά. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο αγώνας μας θα έχει συνέχεια, ότι ο αγώνας μας για ανοιχτές σχολές, ο αγώνας μας για σπουδές με δικαιώματα, ο αγώνας μας για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια μας με όλα τα μέτρα, για να αναβαθμιστεί πραγματικά το περιεχόμενο των σπουδών μας και να ενισχυθεί το πανεπιστήμιο, δεν σταματάει εδώ. Θα συνεχιστεί, θα κλιμακωθεί κόντρα σε κυβερνήσεις, κόντρα σε όποιον εχθρεύεται εμάς και τις ανάγκες μας. Και αυτό, θα είμαστε διαρκώς στον δρόμο.